Κατερίνα μου, είμαι η Αφροδίτη και σου στέλνω αυτό το email για να σου πω το δικό μου δίλημα. Έχω μια φίλη που είναι παντρεμένη. Κάποια στιγμή ο άντρας της ήρθε σπίτι μου και μου είπε πως η γυναίκα του έχει παράξενη συμπεριφορά τελευταία και ήθελε να τον βοηθήσω να μάθει αν έχει κάτι. Πήγα και τη βρήκα τη φίλη μου, αλλά αυτή με διαβεβαίωσε πως όλα είναι μια χαρά και δεν τρέχει τίποτα. Έτσι λοιπόν κι εγώ καθησύχασα τον άντρα της. Μετά από μια συζήτηση που είχα με τη μητέρα της, κατάλαβα πως κάτι τρέχει και αποφάσισα να την παρακολουθήσω. Την είδα να βγαίνει με ένα νεαρό. Πήγα και τη ρώτησα τι τρέχει και μου είπε πως έχει σχέση μαζί του και είναι ερωτευμένη. Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να πω στον άντρα της τι συμβαίνει ή να μην πω τίποτα και να καλύψω τη φίλη μου. Ωραία, Δεσποινάκη μου, τι καλά που με πήρες τηλέφωνο να έρθω για καφέ. Είχαμε πάρα πολύ καιρό. Ναι, γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο. Χαίρομαι πολύ. Όμως, δεν σε βλέπω και τόσο καλά. Εσύ συνήθως χαρούμενη, χαμογελαστή. Εντάξει. Λείπει πολλές ώρες ο Έκτορας από το σπίτι. Όλου δουλειά, δουλειά, δουλειά. Μένω πολλές ώρες μόνη μου. Και τι να κάνει κι αυτός, βρε αγάπη μου. Ναι. Το έχετε μιλήσει, το έχετε συζητήσει. Ναι, εντάξει. Μου λέει συνεχώς ότι να κάνω υπομονή, είναι σεμινάριο, θα τελειώσει, είναι προσωρινό, τέτοια πράγματα. Γενικά η επικοινωνία σας είναι εντάξει. Ναι, εντάξει είναι, ξέρω εγώ, καλή είναι. Εντάξει, βρε φιλενάδα μου, δουλεύει, για εσάς δουλεύει, για να στα παρέχει όλα. Ναι, εντάξει, αυτό λέω κι εγώ στον εαυτό μου, αλλά μένω πολλές ώρες μόνη μου, αυτό είναι. Τώρα θα σε μαλώσω όμως. Εγώ γιατί είμαι εδώ. Πόσες φορές έχω πει να με πάρεις, να πάμε μια βόλτα, να περπατήσουμε. Έχεις δίκιο, θα σε παίρνω τηλέφωνο. Να, θα έρθει και η μάνα μου τώρα την άλλη εβδομάδα. Α, ωραία. Εντάξει, θα έχω μια παρέα όσο να. Ναι, αλλά η μάνα σου δεν είμαι εγώ. Λοιπόν, βάλε πρόγραμμα, στο λέω, όπως παλιά. Εντάξει. Άντε να σε δω. Και τώρα τι. Και που το κοιτάω, δηλαδή, τι θα καταλάβω. Τώρα βρήκε να τελειώσει και η μπαταρία στο καλό πια και τι θα κάνω, πώς θα πάρω την οδική. Καλησπέρα. Γεια σας. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Ναι, έμεινα και δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει. Θέλω να πάρω την οδική και δεν έχω μπαταρία. Μήπως θα μπορούσατε να μου δανείσετε το κινητό σας να καλέσω την οδική? Βέβαια, ναι. Κανένα πρόβλημα, ορίστε. Ευχαριστώ. Τίποτα. Καλημέρα. Δέσποινα Παπαδοπούλου. Ναι, ναι, αυτές οι πινακίδες. Συνεργείο χρειάζομαι. Γερανό. Ναι, μισό λεπτό. Ανθέων. Όχι, νούμερο δεν έχει, αλλά είμαι έξω από το αυτοκίνητο. Θα σας δω και θα με δείτε. Σε πόση? Ναι, ναι, ευχαριστώ. Εντάξει. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια χαρά, κανένα πρόβλημα. Κοιτάξτε, λέω να κάτσω μαζί σας μέχρι να έρθει η βοήθεια. Θα σας κάνω και παρέα, μην είστε μόνοι. Τι ευγενικός που είστε, πώς να σας το ξεπληρώσω αυτό τώρα? Κοίτα, μπορείτε να μου το ξεπληρώσετε με το να μου δώσετε τον αριθμό σας, να πάμε κάποια μέρα για καφέ. Εντάξει, τι γιατί λέτε? Όχι, ναι. Ωραία. Αγάπη μου, τι κάνεις, κοριτσάκι μου? Μια κούκλα είσαι, πώς μου λείψες. Εσύ, ψυχή μου, όμορφη, τι κάνεις? Ο Έκτορας, στη δουλειά είναι. Μη στραβώνει, στη δουλειά είναι ο άνθρωπος. Όλη μέρα όμως. Αγάπη μου, για το σπίτι σας δουλεύει. Δεν το κάνει για να πάει βόλτα. Εντάξει, δίκιο έχεις, αλλά και εγώ δεν μπορώ τη μοναξιά. Είμαι όλη μέρα μόνη μου. Δεν το αντέχω. Ξέρεις πολύ καλά ότι από όταν έχασα τον πατέρα σας, κι εγώ μόνη μου είμαι, αλλά δεν γκρινιάζω. Εντάξει, τώρα ήρθες όμως και εγώ πού θα κάνω τα παράπονά μου, στη μανούλα μου θα τα κάνω. Να σου πω κάτι. Ναι.
Μήπως είναι ώρα να κάνετε ένα μωράκι, να δω κι εγώ εγγόνη και να έχεις μια σχολεία. Καλά, θα δούμε τώρα, θα δούμε. Εγώ άλλα παράπονα έχω, εσύ μου λες για το εγγόνη. Πάμε μέσα τώρα και έχουμε μέρες να τα λέμε, πάμε, πάμε. Καλά, ξέρω τι θα ακούσω. Δυσκολεύτηκε η παντρεμένη, όχι, κυρία Μάρα μου. Σκέψε να ήταν ανήπαντρη. Είναι συναισθηματικά πολύ στερημένη. Ναι, δεν είναι άρα μόνο συναισθηματικά. Άρα και αυτός ο Έκτορας, εκτός από δουλειές, κανένα κρεβάτι κάνει. Ο Έκτορας, κυρία μα... Στο κρεβάτι φαίνεται η απόσταση. Και σεξουαλικά στερημένη είναι, κυρία Μάρα. Καλά, δεν το κατάλαβε. Κάτσε να δούμε. Τη βλέπεις από το μάτι τη γυναίκα, Κατερίνα, έβαλανε... σαν και εσένα είναι που γυαλίζει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη συνέχεια. Χάρηκα πάρα πολύ που δέχτηκες να βρεθούμε και είσαι τώρα σπίτι μου. Κι εγώ, Κώστα, χάρηκα πολύ που με έστειλες μήνυμα για να βρεθούμε, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά πρέπει να σου πω κάτι που δεν γνωρίζεις για μένα. Τι πράγμα? Κοίταξε να δεις, είμαι παντρεμένη. Και δεν με αφορά αυτό. Το μόνο που με νοιάζει είναι να περνάμε χρόνο μαζί. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Και εγώ το ίδιο. Δεν χρειάζεται να το διαχειριστείς, απλά ζεις το. Εντάξει. Ναι. Έλα εδώ. Πάει και αυτό. Τέλειωσε. Τώρα τι θα κάνουμε? Εγώ λέω να πάμε να ξαπλώσουμε. Αχ, όχι, δεν θέλω να κοιμηθώ καθόλου. Σε παρακαλώ, βρε μωρό μου, είμαι κουρασμένος, το πρωί έχω πάλι δουλειά. Να σου πω, Έκτορα, πάλι δουλειά και δουλειά και δουλειά, λείπεις όλη μέρα για τη δουλειά και πάλι έρχεσαι και πάλι θέλεις να κοιμηθείς για να πας στη δουλειά. Δεν μπορώ, και εγώ τι θα κάνω πια? Κι εγώ τι να κάνω, ρε εσύ, Δέσποινα, στη δουλειά πάω, είναι δυνατόν τώρα? Εντάξει, λοιπόν, άφησε με μένα έτσι, πήγαινε εσύ στη δουλειά, άσε με εσύ. Μα τι συμπεριφορά είναι αυτή? Έκτορα, τι έγινε, αγόρι μου? Τι έγινε, μητέρα? Ακούσα φωνές, τσακωθήκατε, γιατί, δηλαδή, συγγνώμη πρώτα, ώρα... Δεν ξέρω, η Δέσποινα. Της είπα να πάω να ξαπλώσουμε και άρχισε να φωνάζει. Κοίταξε, έχει ένα θέμα, νιώθει ότι την αφήνεις μόνη της. Και ότι δουλεύεις πολλές ώρες. Δεν ξέρω, μητέρα, δεν ξέρω τι φταίει. Δεν μου λες, σε παρακαλώ. Εσένα, σαν μάνα της, μήπως σου έχει πει κάτι? Γνωρίζεις? Το μόνο που μου έχει πει ότι τις λείπεις γιατί δουλεύεις πάρα πολλές ώρες. Αυτό είναι το παραπονό της. Και τι να κάνω, ρε μητέρα, τι να κάνω? Στη δουλειά πάω. Το ξέρω, είσαι νοικοκύρης και σε εκτιμώ. Ξέρω τι κάνεις, αλλά αυτή γκρινιάζει, τις λείπεις, λέει. Δεν ξέρω πραγματικά. Τον τελευταίο καιρό η συμπεριφορά της έχει αλλάξει. Δεν ξέρω αν είναι αυτό ή είναι κάτι άλλο. Τι έγινε, Αφροδίτη μου? Τι έγινε, πώς και από εδώ? Με συγχωρείς που σε ενοχλώ, αλλά χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Ό,τι θέλεις, άμα μπορώ φυσικά. Κοίταξε εσύ, Αφροδίτη, τον τελευταίο καιρό υπάρχουν διάφορα θεματάκια με τη Δέσποινα. Είναι απότομη, έχει νεύρα, η συμπεριφορά της είναι αλόκοτη. Δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο το κάνει όλο αυτό. Δέσποινα είναι έτσι? Έτσι ακριβώς όπως σου τα λέω. Και ήθελα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή ξέρω ότι είσαστε φίλες, ναι, χρόνια αγαπημένες. Φυσικά. Μήπως σου έχει πει κάτι? Μήπως ξέρεις ποιος είναι ο λόγος? Ρε Έκτορα μου, εγώ δεν είχα ιδέα για όλα αυτά. Και όποτε έχουμε συναντηθεί με τη Δέσποινα είναι μια χαρά. Τι να κάνω, τι θέλεις, πες μου. Να σε παρακαλέσω να μου κάνεις μια χαρή? Ναι. Σε παρακαλώ, επειδή ξέρω ότι σε αγαπάει, μήπως μπορείς να την ψαρέψεις λίγο, να δεις αν τη συμβαίνει κάτι. Ναι. Για ποιος είναι αυτός ο λόγος που μου συμπεριφέρεται έτσι? Να μεσολαβήσω, Έκτορα, και θα κάνω ό,τι μπορώ. Στεναχωριέμαι για αυτά που άκουσα.
Σε ευχαριστώ, ρε Ζιαφροδίτη. Βασίσου επάνω μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Φιλαράκι μου. Άντε, σε περιμένω για το σπίτι, να έρθεις να φάμε, έτσι. Άντε. Ευχαριστώ. Αφροδιτούλα, πολύ ωραία που ήρθες πάλι για καφεδάκι. Πολύ χαίρομαι που σε βλέπω. Τι νέα, πώς πας? Εγώ πώς πάω? Ναι. Εσύ θα μου πεις πώς πας με τον Έκτορα. Τι έγινε? Εντάξει. Κοίτα να δεις. Συνήθισα πια την κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι κάνει, το κάνει για το καλό της οικογένειας, οπότε... Μπράβο ρε φιλενάδα, επιτέλους. Το έχεις πάρει λίγο πιο χαλαρά και σε βλέπω και χαρούμενη. Εντάξει, έχει έρθει και η μητέρα μου, οπότε έχω παρέα, κυλάνε πιο εύκολα οι ώρες. Τέλεια, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για σένα, ε. Αλήθεια. Να σου πω, θα κάτσεις να φάμε? Έχει φτιάξει πολύ ωραίο φαΐ, μαμά. Αχου, πόσο θα ήθελα, αλλά έχω κανονίσει με τις κοπέλες από τη δουλειά να πάμε σε μια ταβερνούλα. Εντάξει, άλλη φορά. Άλλη φορά όμως. Σου αρέσει αυτό, μητέρα? Μια χαρά είναι, ας τώρα γελάσουμε λιγάκι. Αρκετά. Εδώ είστε? Εδώ. Ναι, κοριτσάκι μου. Για που ετοιμάστηκες? Πάω μια βόλτα με την Αφροδίτη. Α, ωραία. Τώρα που είμαστε όλοι εδώ, δεν κάθεσαι? Πού πας με την Αφροδίτη? Αχ, έχω κανονίσει, μητέρα. Εντάξει, άντε. Να περάσετε καλά. Καλό βράδυ. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Τι δεν καταλαβαίνεις, ρε μητέρα? Άμα λείπεις, γκρινιάζει ότι είναι μόνη της. Τώρα που είμαστε όλοι εδώ, σηκώνεται να πάει βόλτα με την Αφροδίτη. Δηλαδή, τι ήθελες να κάνω τώρα? Να της πω να μην πάει, αφού το έχει κανονίσει. Με τη φίλη της πήγε. Να καθίσει εδώ. Και ακού να σου πω, από όταν έχω έρθει εδώ πέρα, κάθε μέρα με την Αφροδίτη βγαίνει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ρε μητέρα, σε παρακαλώ. Είναι φίλες κολλητές. Τι είναι δυνατόν? Με ποιον να βγει? Δηλαδή, γιατί θέλεις τώρα να της το χαλάσω, αφού το έχει κανονίσει? Δεν καταλαβαίνω εγώ. Να σου πω, δεν τρέχει τίποτα. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Έλα, κάτσε να δούμε το έργο. Καλά, αυτό κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Καλά λένε ότι ο κερατάς το μαθαίνει πάντα τελευταίο πολλές φορές. Δεν το λες έτσι, είναι σκληρό. Συγγνώμη, τι να πω. Κυρία Μάρο, είναι σκληρό. Εγώ ένα έχω να πω. Η φιλία είναι ιερή. Μπράβο. Βεβαίως, αυτό έχετε δίκιο. Βάζουμε πάνω απ' όλα. Έτσι. Και το βουλώνουμε. Και εγώ θα την κάλυπτα, παιδιά. Αλλά πάμε να δούμε τη συνέχεια και να ψηφίσουμε. Θα την έδινε άσχημα. Ήμουν σίγουρη. Πάμε. Αγάπη μου, μου έλειψες. Θέλω να σε βλέπω όλη την ώρα. Όπω και εσύ μου λείψες πάρα πολύ. Θέλω να είμαστε συνέχεια μαζί, σοβαρά σου μιλώ. Ναι, δεν μπορώ να περνάω άλλο χρόνο στο σπίτι με τον άντρα μου. Θέλω να είμαι συνέχεια μαζί σου, να βλέπω εσένα. Σου έχω τη λύση. Τι? Χώρισα τον άντρα σου. Ναι, δεν είναι και τόσο εύκολο τώρα αυτό. Βρε, άμα θέλουμε κάτι, όλα είναι εύκολα. Ναι, δίκιο έχεις, αλλά έχω κάποιους ενδυασμούς. Εντάξει, θα το σκεφτώ. Σκέψου τόσο θέλεις, εγώ εδώ θα είμαι. Απλά το μόνο που θέλω είναι να είμαστε μαζί. Ναι, αγάπη. Εντάξει. Μου, κι εγώ. Έλα, αγάπη μου. Ναι, η Αφροδίτη μου. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Καλά, κοριτσάκι μου. Μπράβο. Τη Δέσποινα θέλω, πού είναι? Έχει βγει έξω για κάτι ψώνια και θα καθυστερήσει λίγο. Όχου, καλά, τότε θα φύγω και θα την πάρω τηλέφωνο. Όχι, κάθισε λίγο που σε θέλω, σε παρακαλώ. Θέλω να μιλήσουμε. Τι έγινε? Ξέρεις κάτι, υπάρχει ένα πρόβλημα, τουλάχιστον για μένα. Βγαίνετε κάθε μέρα έξω και... Εντάξει, αυτό δεν μου αρέσει. Το μεσημέρι για καφέ, το βράδυ για ποτάκι. Είσαστε φίλες, αλλά δεν ξεχνάς ότι η Δέσποινα είναι παντρεμένη, έχει άντρα. Τι εννοείτε, κυρία Βιβί, δεν καταλαβαίνω. Ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ. Μπορεί ο Έκτορας να μην έχει πρόβλημα, αλλά εμένα δεν με αρέσουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να λείπει συνέχεια από το σπίτι της. Ναι. Ναι. Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη. Εγώ την έχω παρασύρει, γιατί κι εγώ είμαι μοναχούλα μου, μωρέ, και... Τι να κάνω, τη φωνάζω συνέχεια και σπίτι, να έχω παρέα. Εντάξει, κυρία Βιβί, θα το μαζέψω. Εντάξει, δεν θέλει να μου ζητάει συγγνώμη, απλά να καταλάβεις ότι είμαι παντρεμένη, έτσι, κοριτσάκι μου. Οκ, λοιπόν, θα φύγω εγώ τώρα και θα τα πούμε. Να πας στο καλό. Γεια σας. Γεια σου, αγάπη μου. Τι? Δεν το πιστεύω. Μπράβο, Δεσποινάκη. Μπράβο, φιλεναδίτσα μου. Δεν μου τα λες όλα, βλέπω. Αγκαλιά με νεαρούλη, ε. Να δω τι θα μου πεις όταν θα έρθω από το σπίτι. Τι δικαιολογία θα βρεις.
Απίστευτο. Γεια σου, Δεσποινά. Καλώς την είναι. Πώς και τέτοια έκπληξη. Τώρα θα σου πω. Είμαστε μονές. Ναι, καλέ. Και η μάνα μου και ο Έκτορας λείπουν. Γιατί. Δεσποινά, τι συμβαίνει. Τι εννοείς. Σε είδα, τα ξέρω όλα. Σε είδα με αυτό το νεαρούλι. Αγκαλίτσες και φυλάκια. Με παρακολουθείς, Αφροδίτη. Δεν σε παρακολουθώ, αναγκάστηκα, γιατί τις προάλλες που ήρθα εδώ, η μητέρα σου με κατσάδιασε ότι σε παίρνω κάθε μέρα και ξενυχτάμε. Δεν ήξερα τι να της πω της γυναίκας και αναγκάστηκα να σε παρακολουθήσω. Μάλιστα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτός ο νεαρούλης, όπως είπες, έχει και όνομα. Τον λένε Κώστα. Και εγώ είμαι πάρα μα πάρα πολύ ερωτευμένη μαζί του. Τι είσαι. Πολύ ερωτευμένη. Τρελαθώ. Φιλεναδά. Έλα στα συγκαλά σου, θα μπορούσε να είναι γιο σου, αλήθεια. Πρόσεχε! Δεν έχει σημασία η ηλικία, σημασία έχει το τι νιώθω. Εγώ σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να χωρίσω τον Έκτορα. Τι! Συγγνώμη, θα διαλύσει το σπίτι σου για μια επιπολαιότητα. Σύνελθε! Αφροδίτη, δεν είναι καθόλου επιπολαιότητα. Αυτά που νιώθω είναι πολύ αληθινά και πολύ δυνατά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην ανακατεύεσαι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην πει σε κανέναν τίποτα. Θα πω εγώ όταν το αποφασίσω. Προσπαθώ να σε βοηθήσω, φιλεναδά. Πας να κάνεις μεγάλο λάθος. Σε παρακαλώ, Αφροδίτη, μην πει τίποτα ούτε στον Έκτορα, ούτε στη μάνα μου. Σε παρακαλώ. Βρίσκομαι σε δίλημα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να τα πω όλα στον Έκτορα ή να μην πω τίποτα και να καλύψω τη φίλη μου. Παιδιά, είναι εντωμεταξύ μέχρι πριν λίγα λεπτά ήταν να το πει. Και εγώ λέω καλά, είναι δυνατόν να καθώ τη φίλη τη. Ό,τι και να γίνει, δεν πρέπει να το πει. Αλλά κυρία Μάρα, τι λέτε εσείς. Πόσο χρονών είναι αυτή λοιπόν που ξέρει εσύ από τι ορμόνε που λέμε. 52. Είναι 46. 46. Ο άντρα 52, η γυναίκα 46. Ναι. Μάλιστα. Εσεί, κυρία Μάρα, λέτε να το πει να την καλύψει. Την καλύψει. Όχι. Θα κάνει πίσω, δεν θα πει τίποτα σε κανέναν και θα την αφήσει η ίδια να διαχειριστεί τη ζωή τη. Και αυτό θα πάμε να δούμε και αυτό ψήφισε και ο κόσμο. Να την καλύψει. Παρακαλώ. Α, ωραία. Εντάξει λοιπόν, φιλενάδα. Δεν θα πω τίποτα στον Έκτορα. Θα σε καλύψω. Σε ευχαριστώ. Απλά θέλω να σκεφτείς πάρα πολύ καλά. Μην πετάξεις μια ολόκληρη ζωή για μια επιπολαιότητα. Εντάξει, στο υπόσχομαι, θα σκεφτώ πολύ σοβαρά την επόμενή μου κίνηση. Και θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να μην με εκθέσεις ξανά στη μάνα σου. Και σε κανέναν, ναι. Σε παρακαλώ. Έχεις δίκιο, Αφροδίτη. Αυτό στο υπόσχομαι δεν θα το ξανακάνω. Άφησε με έξω από αυτό.